είτε νεότερες ηλικίες, μέσω επαφής να τον βρεις και να στείλεις τα λεφτά, είτε μεγαλύτερες. Πανεύκολο. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον αριθμό του λογαριασμού του. Το σύστημα πληρωμών Iris έχει κερδίσει την θέση του στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών, με τους μεν απλούς χρήστες να εξυπηρετούνται από την ταχύτητα και την μηδενική του προμήθεια. Ναι. Σας εξυπηρετεί. Ναι, εξυπηρετεί μια χαρά είναι. Και τους επιχειρηματίες ήδη να εγκαθιστούν το λογισμικό και να το προτιμούν από τις πληρωμές με POS λόγω χαμηλότερων προμηθειών. Παροτρύνουμε τον κόσμο να τον χρησιμοποιεί. Είναι άμεσα, είναι καλύτερη εξυπηρέτηση και κρατάει και μικρότερες προμήθειες η τράπεζα. Από εδώ και στο εξής, όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες θα πρέπει να τοποθετούν το σύστημα Iris στις επιχειρήσεις τους. Μόνο τον Οκτώβριο, ο όγκος των συναλλαγών στους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 100.000, όταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα ήταν μόλις 7.275. Το σύστημα Iris θα καταστεί υποχρεωτικό για όλο το φάσμα της αγοράς έως την άνοιξη του 2025, με προμήθεια για τις επιχειρήσεις κάτω από το 0,5%. Στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και η μείωση των επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά χρόνος για τους οδηγούς ταξί και την τοποθέτηση του αυτοκόλλητου για πληρωμές με POS. Τέλη του μήνα λήγει η προθεσμία για την τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου στα ταξί που αναγράφει πως δέχονται πληρωμές με κάρτα. Όσοι οδηγοί ταξί δεν συμμορφωθούν, θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Οι ίδιοι οι οδηγοί φαίνεται να συμμορφώνονται μεν με το μέτρο, ωστόσο η γκρίνια για το μέγεθος του αυτοκόλλητου παραμένει. Κόβει όλη την ορατότητα. Αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ είναι για ποιο λόγο θα έπρεπε να είναι τόσο μακρύ. Όσοι πάντως δεν τοποθετήσουν το αυτοκόλλητο, το πρόστιμο θα αγγίζει και τα 1.000 ευρώ.